Ευσεβίας της τρόπης καλοπιζόμενος, αθλητικής αγλαΐας, οφθισοφέκοινωνος, προς αγώνας ανδρικούς παρά ξαμένος, όθενος λίχνος φωταυγής, των θαυμάτων τας βολάς, εκλαμπιστικουμένη. Αρτέμιε αθλοφόρε, προς σωτηρίαν των ψυχών ημών. Τη 20η του μηνός Οκτωβρίου, Αρτεμίου Μεγαλομάρτυρος, Γερασίμου Οσίου του νέου ασκητού εν τη Κεφαλινία, Ματρώνης της Χιοπολίτιδος, Εβόρη και Ενώη των εν Περσίδη μαρτύρων, Βασιλείου Μητροπολίτου Τραπεζούντος, Ανδρονίκου Μάρτυρος του Κρητός, Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Ηρακλίας και Ρεδεστού. Ο Άγιος Αρτέμιος, ο Μεγαλομάρτης, ήταν διακεκριμένος πολιτικός του Βυζαντίου και ευσεβέστατος χριστιανός. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτιμώντας τα ηθικά και πολιτικά του χαρίσματα, του έδωσε το αξίωμα του Πατρικίου και τον διόρισε Δούκα και Αυγουστάλιο της Αλεξανδρίας. Όταν αργότερα εκοιμήθη ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο υιός του ο Κωνσταντίος και ανέλαβε την εξουσία ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος ήταν μεν αυτοκράτορ του Βυζαντίου, αλλά θέλησε να επαναφέρει την αρχαία ψευτοθρησκεία των ειδώλων, άκουσε λοιπόν ο Άγιος ότι αυτός ο ασεβής τύραννος βασάνιζε τους χριστιανούς στην Αντιόχεια, ήλθαν στα χείλη του τότε στίχοι από το ψαλτήριο του Δαβίδ «Κύριε, εν πνεύματι ηγεμονικό, στήριξόν με». «Κύριε, στήριξέ με με σκέψεις σταθερές και θέληση ισχυρή, που να κυριαρχεί μέσα μου και να με κατευθύνει στην υπεράσπιση του αγαθού με θάρρος». Και τότε ο Αρτέμιος, με την δύναμη που του έδωσε ο Θεός, πήγε αμέσως στην Αντιόχεια και με παρησία ήλανξε ευθέως τον ασεβή Ιουλιανό για τις παρανομίες του κατά των χριστιανών. Ο Ιουλιανός, που δεν περίμενε τέτοια στάση από αξιωματούχο, τον συνέλαβε και τον μαστίγωσε αλίπητα. Έπειτα του έσπασε τα οστά με πέτρες και τελικά τον αποκεφάλισε. Το ιερό λείψανο του Αγίου Αρτεμίου το παρέλαβε κάποια διακόνισσα η Αρίστη, που το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη στο ναό του Τιμίου Προδρόμου. Χριστού της ίχνεσιν, ακολουθήσασα, κόσμου τερπνότητα, οσία έλειπες και μη μισώ εν σαρκή αγγέλων την πολιτείαν, όθεντες του πνεύματος δώρες κατεφέρει.
Ιωσία Ματρώνα Ιχιοπολίτιδα, η Θαυματουργή. Ονομαζόταν Μαρία και γεννήθηκε στο χωριό Βολισσός της Χίου από γονείς Ευσεβείς και Πλουσίους, τον Λέοντα και την Άννα. 6 άλλες αδελφές της Μαρίας, μεγαλύτερές της, παντρεύτηκαν η μία μετά την άλλη, διότι ήσαν περιζήτητες νύφες για την ομορφιά, την ανατροφή τους και την καλή πρίκα τους. Η μικρότερη, η Μαρία, αφοσιώθηκε στην μελέτη των θείων και ασχολείτο θερμά με φιλανθρωπικά καθήκοντα. Έτσι θέλησε να ακολουθήσει άλλο δρόμο. Η τακτική επαφή της με τις καλόγριες των γυναικείων μοναστηριών του νησιού έκανε τη Μαρία να ποθήσει την αγνή μοναχική ζωή, αλλά η αγάπη προς τους γονείς της την συγκρατούσε στο πατρικό της σπίτι. Όταν όμως οι γονείς της πέθαναν, η Μαρία δοκίμασε την μοναχική ζωή κοντά σε μία ευσεβή χείρα, η οποία ασκήτευε με τις δύο θυγατέρες της. Μετά από αυτήν την μοναχική εμπειρία, αποφάσισε να προσχωρήσει στις μοναχικές τάξεις. Χειροτονήθηκε λοιπόν μοναχή και μετονομάστηκε Ματρώνα. Η διαγωγή της μέσα στη μικρή αδελφότητα ήταν άριστη. Η διάθεσή της πάντοτε αγαθή, φιλάδελφη, ταπεινή και εγκάρδια. Μάλιστα, από τα έσοδα της πώλησης της περιουσίας της, χτίστηκε στο μοναστήρι ωραιότατος ναός. Μετά από κάποιο χρόνο, πέθανε η γυναίκα που κοντά της η Ματρώνα γυμνάστηκε στην πνευματική ζωή. Τότε όλες οι μοναχές από κοινού εξέλεξαν ηγουμένοι παρά την θέλησή της την οσία Ματρώνα. Υπό τις οδηγίες της η αδελφότητα ζούσε με πολλή εγκράτεια, υπακοή και ευσέβεια. Το 1462 μετά Χριστόν η Ματρώνα εκοιμήθη αφού έζησε ζωή πραγματικά Αγία. Τον Ορθοδόξον προστάτην και εν σώματι αγγελών και θαυματουργών θεοφόρων νεοφανέντα ημίν επενέσομεν πιστή γερασίμων, ότι αξίως παρά Θεού απειλήθεν η αμάτων την αέναον χάριν ρόνηση τους νόσου δαιμονώντας ιάτε δύο και της θυμώσιν αυτόν βρίωματα. Ο Όσιος Γεράσιμος, ο νέος ασκητής, ο Πελοποννήσιος, ο Εντινής, ο Κεφαλινία, η ιερά μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του. Γεννήθηκε το 1509 στα Τρίκαλα Κορινθίας. Καταγόταν από την επίσημη οικογένεια του Βυζαντίου των Νοταράδων και ήταν υιός του Δημητρίου και της Καλής. Από μικρός έλαβε χριστιανική και αρχοντική ανατροφή και διακρινόταν στο σχολείο για την ευστροφία και την ευφυΐα του μυαλού του. Ευγενική ψυχή ο Γεράσιμος, συμπαθούσε τους φτωχούς συμμαθητές του και τους βοηθούσε με κάθε τρόπο. Όταν έφτασε σε όριμη ηλικία, περιηγήθηκε διάφορα μέρη όπως την Ζάκυνθο, την Κωνσταντινούπολη και τα γύρω από αυτή, το Άγιον Όρος, διάφορες μονές της Ανατολής, για να μείνει στην Ιερουσαλήμ. Εκεί υπηρέτησε ως νεοκόρος για ένα χρόνο στο ναό της Αναστάσεως και χειροτονήθηκε διάκονος και αργότερα πρεσβύτερος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Γερμανό. Κατόπιν έφυγε και από εκεί και κατέληξε στην τοποθεσία ομαλά της Κεφαλινίας, όπου έκτισε γυναικεία μονή και την ονόμασε Νέα Ιερουσαλήμ.
Στην μονή αυτή λοιπόν, αφού έζησε ασκητικά και ανέπτυξε μεγάλες αρετές, βοηθώντας πνευματικά και υλικά τους κατοίκους της Κεφαλινίας, εκοιμήθη ειρηνικά την 15η Αυγούστου του έτους 1579, σε ηλικία περίπου 70 ετών. Στις 20 του μηνός Οκτωβρίου εορτάζεται η μνήμη της ανακομιδής των Ιερών του Λιψάνων, η οποία έγινε το 1581, δύο χρόνια δηλαδή μετά από την κοίμησή του. Η κοίμησή του έγινε την 15η Αυγούστου, αλλά λόγω της εορτής της Θεοτόκου μετατίθεται την 16η του μηνός Αυγούστου.